Μια ογκώδιας μεταλλική κατασκευή τοποθετήθηκε στο ετοιμόρροπο διατηρητέο κτίριο σε μια προσπάθεια προστασίας των διερχόμενων πεζών. Ο προβληματισμός μας που θέσαμε εξ αρχής είναι αν η μελέτη η οποία χρησιμοποιήθηκε ήταν η καλύτερη λύση. Ίσως θα μπορούσε να περιοριστεί σε μικρότερο εύρος και ίσως θα μπορούσε τα θεμέλια να μην είναι τουλάχιστον πάνω από το έδαφος. Έχει συσταθεί ένα ίδρυμα Τρανταλίδη, το οποίο έχει αυτά τα δύο κτίρια και ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις μαζί τους και έχουν καταλήξει σε δύο άξονες. Ο ένας ο βραχυπρόθεσμος, που ήταν μια ιδέα του κ. Αναστασάκη, αυτή να πει μια σκαλωσιά η οποία θα προστατεύσει την πρόσωψη μέχρι ότου φτάσουμε στην συνολική ανακατασκευή και ανακαίνιση του κτηρίου. Στην ουσία το φυτίλι για να φτάσουμε στην τελική λύση το άναψε η πρόσφατη σεισμική ακολουθία. Ήταν πια σαφές ότι δεν μπορεί να χαθεί ούτε ένας μήνας παραπάνω και η αντιστήριξη που αυτή τη στιγμή υλοποιείται επί της ουσίας είναι η προστασία του δημόσιου χώρου έναντι πιθανής κατάρρευσης από την πλευρά του Τρανταλιδίου. Η τεραστίων διαστάσεων κατασκευή προκάλεσε τη δυσαρέσκεια αρκετών δημοτών οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους, κάνοντας λόγο για αντιαισθητική παρέμβαση η οποία υλοποιείται έξω από την οικοδομική γραμμή, προκαλώντας δεκάδες ερωτηματικά και σε σχέση με την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Είναι έξω από την οικοδομική γραμμή, όμως ο νόμος προβλέπει, εάν και εφόσον υπάρχει κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, αυτές οι άδειες προσωρινού χαρακτήρα και οι κατασκευές προσωρινού χαρακτήρα να δίνονται, προφανώς χωρίς να προσδιορίζονται δυστυχώς ο χρόνος ο οποίος θα μείνει αυτή η κατασκευή. Είναι μόνο μια καλέστερη κατασκευή. Θα είναι μια εντελώς προσωρινή κατασκευή και, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο ογκώδης βεβαίως, αλλά έτσι προέκυψε από το στατικό υπολογισμό. Ένας καλός Ηρακλείωτης μηχανικός έκανε τη μελέτη και προέχει αυτή τη στιγμή η ασφάλεια των περιοίκων. Τους προβληματισμούς του εξέφρασε και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο οποίος έλαβε προφορικά τη διαβεβαίωση ότι πρόκειται για μια προσωρινή κατασκευή για λόγους ασφάλειας. Θα βάλουμε μπροστά και πιστεύω ότι ο Δήμος θα ανταποκριθεί. Είναι στην γρήγορη αποκατάσταση αυτήν της κατάστασης, γιατί προφανώς είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει και τον πεζόδρομο, δυσχεραίνει και δίνει και μια ωραία εικόνα για το κέντρο της πόλης. Το ιστορικό αυτό κτίριο απειλείται με κατάρρευση, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Με απόφαση του Δήμου Ρεθύμνου, δρομολογήθηκαν παρεμβάσεις, ενώ υπήρξε συνεννόηση με το Δήμο Ηρακλείου για την άρση της επικινδυνότητάς του. Αν όλα πάνε καλά, θα δούμε σύντομα να παίρνει το δρόμο της υλοποίησης η ανακατασκευή αυτού του σπουδαίου κτιρίου, που από πρόβλημα θα γίνει ένα κόσμημα για το Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κατάστρωμα της μεταλλικής κατασκευής θα πέσει μπετό, ενώ θα τοποθετηθεί λαμαρίνα, η οποία θα επενδυθεί με φωτογραφία από το κτίριο. Οι διαβεβαιώσεις που έχουμε πάρει είναι ότι πέραν της όποιας επένδυσης δοθεί, θα μπει και κάποια επένδυση απ' έξω, η οποία θα φαίνεται η εικόνα του κτιρίου όπως θα αποκατασταθεί. Πάντως, στους επόμενους μήνες θα κριθεί η τύχη του ιστορικού κτιρίου, για το οποίο ήδη τρέχει διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση και αξιοποίησή του. Ο Δήμος Ηρακλείου θα υποβάλει πρόταση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Τρανταλιδίου. Σε ό,τι μας αφορά, είναι προφανές ότι μια χρήση πολιτισμού είναι η καταλληλότερη για τη συγκεκριμένη θέση.